σας λέω από καρδιάς ότι δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο περήφανη για την Ελλάδα από ό,τι τα τελευταία 4 χρόνια. Θα μου πεις, δεν έχεις και πολύ ψηλά τον πήχη. Όταν στην Ευρωβουλή ξέρουν διάφορες λέξεις στα ελληνικά, η μία είναι η κλασική λέξη που το σύμπαν ξέρει στα ελληνικά, δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω ποια είναι, καταλαβαίνετε μόνοι σας. Ξέρουν διάφορες καλές λέξεις, ωραίες, όπως λένε, δημοκρατία και θυμούνται την Ελλάδα. Αλλά όταν εγώ πρωτοπήγα στο Ευρωκοινοβούλιο, ξέρανε και μία άλλη λέξη που δεν το πίστευα ότι θα την άκουγα ποτέ στο Ευρωκοινοβούλιο. Κολοτούμπα! Γιατί δεν ξέρουν τη λέξη κολοτούμπα? Την ξέρουν γιατί όταν έγινε το δημοψήφισμα και πίστευαν τα μάτια τους. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, αυτό είναι το κορυφαίο επιχείρημα που μπορεί να πει κανείς για όταν λέει ο Τσίπρας ότι δεν θα κάνουμε κυβέρνηση ηττημένων. Αλήθεια, μόνο άμα βγούμε πρώτοι θα κάνουμε με τον τρίτο και άμα αυτά, ναι καλά. Αυτός ο οποίος δεν δίστασε να αλλάξει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και καλά δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με οποιονδήποτε την επόμενη μέρα άμα του δίνεται η ευκαιρία κυβερνήσει τον τόπο. Οπωσδήποτε θα το κάνει. Καμία αμφιβολία. 4 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους υπουργούς του, με τους βουλευτές του, με τα κομματικά στελέχη έχει δώσει ένα τεράστιο αγώνα και έχει κερδίσει στο να αποκαταστήσει την εικόνα και την αξιοπιστία της Ελλάδας στο εξωτερικό. Εγώ περπατάω στο Ευρωκοινοβούλιο με το κεφάλι ψηλά και όλοι οι ευρωβουλευτές. Θα φτάσουμε στο γιατί τελευταία δεν περπατάω και πολύ με το κεφάλι ψηλά ως ευρωβουλευτήνα και ως Ελληνίδα. Αλλά όσον αφορά στην εικόνα της Ελλάδας, ο Μητσοτάκης θεωρείται ευρωπαϊκών προδιαγραφών ηγέτης. Το Ταμείο Ανάκαμψης που έγινε μετά την πανδημία είναι μια τεράστια εξέλιξη ευρωπαϊκή, ένα μεγάλο ταμπού ευρωπαϊκό ότι δεν θα υπάρξει κοινός δανεισμός έσπασε. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας από τους ηγέτες που είχαν υπογράψει για να γίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, τεράστια ιστορία για να μπορούν να κινούνται οι Ευρωπαίοι. Το σκέφτηκε 6 μήνες νωρίτερα. Όταν το σκέφτηκε ο Κυριάκος αυτό, έλεγαν στις Βρυξέλλες, τώρα εδώ δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας και εσύ μας λες πώς θα ταξιδέψουμε. Βρε, ξέρω εγώ τι κάνετε εσείς 6 μήνες για να πάρετε αποφάσεις εδώ, σε αυτό το μέρος. Οπότε το σκέφτομαι τώρα για να έχουμε το καλοκαίρι. Που αν δεν το είχε σκεφτεί, δεν θα είχαμε τουρισμό. Υπάρχουν 3 ενδεχόμενα. Και τα 3 είναι άσχημα. Το ένα είναι να μπορούν να κάνουν κυβέρνηση συνεργασίας, που θα κάνουν 100%. Άντε, πες, δεν βγαίνει αυτό. Το δεύτερο είναι το εφιαλτικό της ανοχής. Το καταλαβαίνετε αυτό. Χρειάζεται μόνο 120 ψήφους στη Βουλή και να αρχίσουν να λένε «Α, για τη διαφάνεια και για τις υποκλοπές και για την απλή αναλογική» και ξαφνικά να ψηφίσουν όλοι μαζί απλή αναλογική και να βρεθούν όχι Βουλγαρία. Άρα, ένα σενάριο είναι ο στόχος μας την πρώτη Κυριακή. Μεγάλη διαφορά. Και αυτοί να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι το μόνο σενάριο που θα σώσει την Ελλάδα. Είμαι περήφανη γιατί είμαι μία νεοδημοκράτησα, μία εκπρόσωπα, μία από εσάς και όλοι μαζί δίνουμε και πάλι τον καλό αγώνα. Και ελπίζω να είμαστε εδώ να γιορτάσουμε τη μεγάλη μας νίκη πολύ σύντομα. Πάμε δυνατά. Thank you.